Η λειτουργία σε αυτό εδώ το κτίριο ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2017. Βέβαια, η παρουσία του διακροτήματος στην Ηλιούπολη έχει ξεκινήσει από την άνοιξη του 2014, στο άλλο μας κτίριο, στην κεντρική πλατεία, όταν το ξεκίνησε ο κύριος Κωνσταντινίδης. Καλύπτουμε όλο το εύρος των ηλικιών. Ξεκινάμε από τα μαθήματα του δημοτικού, γυμνάσιο, λύκειο, πανελλήνιες. Υπάρχει δυνατότητα για πανεπιστημιακά μαθήματα και τον τελευταίο καιρό τρέχουμε ένα καινούριο project, το οποίο αφορά σεμιναριακά μαθήματα σε πιο εξειδικευμένα αντικείμενα για επιπτυχίο φοιτητές ή πτυχιούχους, νέους επαγγελματίες και είναι αντικείμενα όπως η μηχανογραφημένη λογιστική. Καλύπτουμε τις ανάγκες που θα χρειαστεί κάποιος από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Αναπτύσσουμε μια σχέση η οποία συνεχίζεται και στα επόμενα χρόνια, στα χρόνια του γυμνασίου και του λυκείου και φυσικά στα χρόνια που δίνουμε εξετάσεις για το πανεπιστήμιο, στη Δευτέρα και στην Τρίτη λυκείου. Ένας πολύ βασικός λόγος για να μας προτιμήσει κανείς είναι η επιτυχία που έχουμε σε σχολές πρώτης προτίμησης. Η επιτυχία μας πανελλαδικά ξεπερνάει το 50%. Προσφέρουμε ένα από τα εγκυρότερα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και δεξιοτήτων και είναι μια υπηρεσία την οποία προσφέρουμε εντελώς δωρεάν, σε αντίθεση με πολλούς ανταγωνιστές μας. Έχουμε σχέσεις με πολλούς συλλόγους, πολιτιστικούς, αθλητικούς, εδώ της περιοχής. Όπως καταλαβαίνετε, θέλουμε να έχουμε μια πολύ καλή σχέση με την τοπική κοινωνία και μέσα από αυτή να αναδεικτύει η δουλειά μας. Η σημαντικότερη από αυτές είναι με το τμήμα μπάσκετ του Χαραυγιακού. Βρισκόμαστε ήδη σε πολύ καλή συνεργασία. Πολλοί αθλητές του Χαραυγιακού είναι μαθητές μας και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια. Τόσο εγώ, εδώ στη Μαρίνο Αντίπα, όσο και ο κύριος Κωνσταντινίδης στην κεντρική πλατεία, ξεκινάμε τη δουλειά μας πολύ νωρίς, από τις 11 το πρωί και τελειώνουμε κάθε μέρα μετά τις 10. Η σχέση που αναπτύσσουμε με τα παιδιά από τις μικρές ηλικίες, από τις ηλικίες του δημοτικού και βέβαια η σχέση η οποία συνεχίζεται ακόμα και μετά το σχολείο, εκτός από την καθημερινή μελέτη, τα μαθήματα και τα διαγωνίσματα, επεκτείνεται και σε άλλες δραστηριότητες. Κάνουμε εκδρομές, κάνουμε διάφορα πάρτι, κάνουμε διάφορες άλλες εκδηλώσεις όπως επισκέψεις σε διάφορους χώρους. Φέρνουμε ειδικούς από άλλα επαγγέλματα να τους μιλήσουν για διάφορα θέματα που μπορούν να τους αφορούν, που μπορούν να αφορούν την κοινωνία, διάφορα θέματα που αφορούν τον επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς και πράγματα τα οποία, ξέρετε, αφορούν την νεολαία, ειδικά στο στάδιο που μπαίνει στην εφηβεία και μετά.